Αναπότρεπτη θεωρεί την πτώχευση τη χώρα ο οικονομολόγο αναλυτή Δημητρή Καζάκη. Και αυτό γιατί το μεσοπρόθεσμο οδηγεί σε κατακρύμνηση όλων των δικτών ανάπτυξη και σε ξεπούλημα του εθνικού πλούτου. Καταρχήν, η ψήφιση, η ίδια η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου αλλά και του εφαρμοστικού νόμου τη επόμενη μέρα ε, μα βάζει σε μια νέα φάση πραγματικά τη χρεοκοπία τη χώρα, επίσημη χρεοκοπία τη χώρα, που πλέον γίνει, κάνει αναπότρεπτη την επίσημη πτώχευση τη χώρα στον βαθμό που συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Το ίδιο το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει επιδείνωση όλων των δικτών και κυρίω του χρέου αλλά και τη εξυπηρέτηση του χρέου μέχρι το 2015 παρά τα δραματικά μέτρα που προβλέπονται ενάντια στο λαϊκό εισόδημα, στον οικοκυριό και στην οικονομία. Και άρα δημιουργεί ένα τέλειο αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο από το οποίο είναι αδύνατο να βγει το ελληνικό κυριό, το μέσο ελληνικό κυριό ή η ελληνική οικονομία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι μιλάμε ε, ψηφίστηκε ένα πρωτοφανέ ξεπούλημα της χώρας. Δηλαδή αυτό το, το ξεπούλημα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ε, Στείνουν έναν μηχανισμό, το λεγόμενο Ταμείο Αξιοποίησης Κατεφημισμών της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όπου με απλή απόφαση υπουργού θα μπορεί να πουλούνται να τα πάντα από τα εμπράγματα ε, δημόσια αγαθά, ή τα εμπράγματα αγαθά της Ελλάδας μέχρι τα άειλα δικαιώματα του δημοσίου. Τα πάντα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτού του πρόκειται να πουληθούν ή να παραχωρηθούν σε ιδιώτες επενδυτές ακόμη και οι παραλίες ή ο, και ο χώρα. της χώρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μας ανήκει απολύτω τίποτα. Εν δυνάμει όλα πουλούνται σε ξένους επενδυτές είτε είναι ιδιωτικός πλούτος είτε δημόσιος. Μάλιστα προβλέπεται συγκεκριμένα ότι για να διευκολύνουν την παραχώρηση δημόσιων αγαθών ή δημόσιας περιουσίας σε επενδυτές κάνουν αγκα, αναγκαστική παλωτρίωση και ιδιωτικών συμφερόντων προκειμένου να διευκολύνουν τον ιδιώτη επενδυτή. Αυτού του τύπου το ξεπούλημα έχει γίνει μόνο στην Αφρική, στη υπο, υποσαχάρια Αφρική ή στι κατεστραμμένε οικονομίε τη Λατινική Αμερική ή βεβαίω στι γειτονικέ μα χώρε όταν έγινε το πέρασμα από τον υπαρτό σοσιαλισμό στον υπαρτό καπιταλισμό όπως τον, τον έχουν βιώσει. Αυτό το πράγμα είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή τη χώρα. Ακόμα ο κ. Καζάκη σημείωσε ότι η κατάσταση που θα βιώσει η χώρα θα παραπέμπει στην πείνα τη κατοχική περίοδου, κάνοντα μάλιστα λόγο για καταστροφή με ανθρωπιστικέ διαστάσει, εάν δεν αλλάξει μέσα στου επόμενου μήνε η πολιτική που σήμερα εφαρμόζεται. Μιλάμε για πείνα. Δεν μιλάμε για αστεία πράγματα. Μιλάμε ότι στο επόμενο μέχρι το τέλο του 2011 ο ελληνικό λαό, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα βιώνει καταστάσει κατοχή. Όταν μιλάμε κατοχή, δεν μιλάμε για τα τάγκ ή του σιδερόφρακτου που βρίσκονται κάτω, μιλάμε για την πείνα τη κατοχή. Ήδη στο, στην Αθήνα, στι λαϊκέ γειτονιέ, παρουσιάζονται φαινόμενα ακραία ανέχεια. Η, η, βασική κοινωνικοπολιτική δράση, όσων τέλο πάντων δραστηριοποιούνται στο μέτωπο ενάντια στα μέτρα και όλα αυτά τα πράγματα, είναι να περισσώσουν όσο μπορούν ή να βοηθήσουν όσο μπορούν αυτέ τι αυτές τις οικογένειες που, που πέφτουν σε αυτήν την κατάσταση ακραίας ανέχειας. Αυτό το πράγμα θα γενικευτεί. Όταν προβλέπετε ότι ο μέσος μισθός ή το συνολικό εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθεί κατά 25% στους πραγματικού όρους με το 2015. Αυτό σημαίνει μια αντίστοιχη μείωση 30 με 40% στο ιδιωτικό εισόδημα. Αυτό σημαίνει μια αντίστοιχη πτώση ε, τη αγοραστική δύναμη στην αγορά. Σημαίνει συρρήκνωση συνολικά τη οικονομία τουλάχιστον κατά 12%. Σημαίνει ανεργία πάνω από 30%. Σε αυτέ τι συνθήκε μιλάμε για καταστροφή με ανθρωπιστικέ διαστάσει. Που μόνο ο πόλεμο είχε δημιουργήσει για, για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Με μια διαφορά. Ότι εδώ δεν έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν έχουμε τυπικά πόλεμο όπω το γνωρίζουμε. Αυτό οφείλουμε να το αποτρέψουμε. Αν δεν το αποτρέψουμε. Και αυτό να το αποτρέψουμε εννοούμε για του επόμενου μήνε, δεν μιλάμε τώρα για να δούμε τι γίνεται σε χρόνια. Τότε πραγματικά καταδικάζουμε την οικογένειά μα και τι μελλοντικέ γενιέ αυτή τη χώρα σε μια απίστευτη κόλαση που δεν θα έχει τελειωμό. Δεν έχει δηλαδή ημερομηνία λήξη αυτή κατάσταση. Σε ερώτηση, αν ήταν προτιμότερη η καταψήφιση του μεσοπρόθεσμου, ο κ. Καζάκη στάχθηκε κατηγορηματικά υπέρ αυτή τη λύση με παράλληλη στάση πληρωμών προ του δανειστέ, γεγονό που θα κατέβαζε το έλλειμμα αυτόματα στο 2,4% ποσοστό που είναι απόλυτα διαχειρίσιμο.